Λοιπόν. Τι είδες? Είδαμε μια ομάδα η οποία δεν έχει φυσική κατάσταση, δηλαδή μιλάμε τώρα σχεδόν στο μηδέν. Ναι. Λες και οι παίχτες είναι βιδωμένοι στο έδαφος, δεν είδαμε κάποια κίνηση, λίγη ενέργεια, τίποτα. Τίποτα, τίποτα. Δεν... Τους πήραν τα μάτια. Τι πήρανε? Τα μάτια, τον Τάδο, του πήραν τα μάτια, τους άλλους. Ξέρουν αυτοί. Και ένα στοιχειώδες παράδειγμα επίσης για το τι συμβαίνει αυτή τη ομάδα είναι ότι ο Τάτος μάτωσε η φανέλα του Τάτο και δεν είχαν εκείνη την ώρα δεύτερη φανέλα και περιμέναν 5 λεπτά. Παίζαμε με 5 λεπτά. Επειδή έχει κοιλιά ο Τάτος, την κάνει συνέχεια έτσι τη φανέλα και να κρύψει την κοιλιά. Ναι, την τραβάει κάτω. Ναι, τέλος πάντων. Λοιπόν, μάτωσαν τα χέρια του Τάτου από το τράβηγμα. Αυτό έγινε τι, μάθωση φανέλα. Συγγνώμη, λοιπόν. Βασίλη, επειδή το βλέπα, αλλά το βλέπα όσο μπορούσα. Δεν είδα τίποτα. Έβλεπα κυρίως τον πάω. Από κάποια σύγκρουση προφανώς, δεν ξέρω, ότι είχε κάποια αίματα στη φανέλα του Τάτου. Και δεν υπήρχε δεύτερη φανέλα στον πάγκο εκείνη την ώρα. Και πήγε ένας τρέχοντας στα αποδυτήρια για να φέρει δεύτερη φανέλα. Και η ομάδα παίζε 5 λεπτά τουλάχιστον με 10 παίχτες. Τρομερά πράγματα. Παρακαλώ. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, επειδή ούτε με τα κουμποσκήνια ούτε με τις προσευχές δεν ανεβαίνει η ομάδα. Έκανε την προσευχή ο προπονητής. Ναι. Έκανε τάμα, να ξέρεις. Καλά και αυτά, πήραμε 3 παιχνίδια τώρα, μένουν άλλα 12. Αλλά έτσι δεν πρόκειται η ομάδα να ανέβει. Με αυτές τις εμφανίσεις δεν πρόκειται η ομάδα να ανέβει. Πρέπει πάση θυσία να δουλέψουν όσο μπορούν σε αυτή τη φυσική κατάσταση, να κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν και ο γυμναστής και ο προπονητής. Έχουμε τώρα ένα μάτς θεωρητικά και αυτό εύκολο, γιατί αυτό λέγαμε και για την Καλονή. Θεωρητικά εύκολο. Την δεκάδα του Άρη σήμερα. Γαλάζιο από πλήνα. Την δεκάδα του Άρη. Την δεκάδα, ναι, ναι. Κάτσε λίγο. Λοιπόν, Χαριτονίδης, Σόουζα πίσω τα. Χαριτονίδης είναι εκείνος ο ψηλός. Ναι, ναι. Σαν γέρος είναι εκείνος. Ας πούμε τσαδράμα. Λοιπόν, δεν ήταν καλό σήμερα. Δεν ήταν καλό σήμερα. Ο Χαριτονίδης ήταν ο παπάς του με το ΣΥΡΙΖΑ, βοήθησε το παιδί. Έτσι ώστε λοιπόν, να πάει μαύρουπα στο σπίτι. Λοιπόν, Διούδης αρματοφύλακας, ναι. Τζανακάκης δεξιά πίσω, Καράμπελας αριστερά πίσω. Πόσο χρόνο είναι? Μια τραγωδία, 33. 33 χρονών Καράμπελα. Μια τραγωδία, καλύτερα να σταματήσει. Ποιος έπαιζε σέντερ μπακ? Ο Σόουζα. Ποιος Σόουζα? Ο Πορτογάλος. Ο Πορτογάλος. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, Καράμπελας καλύτερα να σταματήσει μόνος του, να αποχωρήσει. Καράμπελας, Βασίλη, σου είπα εγώ. Να αποχωρήσει μόνος του. Από την Ισπανία την πριμέρα είχε βρεθεί. Αν σέβεται λίγο τον κόσμο του Άρη και εδώ πέρα που ξεκίνησε, αν σταματήσει μόνος του το ποδόσφαιρο. Παρακάτω. Χαφ. Λοιπόν, χαφ ήταν ο Τάτος. Ο Τάτος δεκάρι. Ο Τάτος είναι με την κοιλιά. Ο Ρόβας Γκαρσία. Ο Ρόβας λοιπόν, πόσο χρόνο είναι? Ο Ρόβας πόσο, 31. 34. Λοιπόν, Ρόβας Πιτού Γκαρσία. Πόσο χρόνο είναι ο Πιτού Γκαρσία? 33. 33 μισό. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, δεξιά-αριστερά. Αριστερά ξεκίνησε. Ντούνις δεξιά, Μπαργκάν αριστερά, που οποίος βγήκε με αναγκαστική αλλαγή, μπήκε ο Καπνίδης στη θέση του. Λάθος για μένα η αλλαγή αυτή. Και ο Ήλις μπροστά. Δεν μου λες. Αυτοί οι τρεις. Κατάλαβες τι παράδειγμα. Αυτοί οι τρεις μπροστά. Να καταλάβει το ζουμί αυτό. Στάσου λίγο. Αυτοί οι τρεις μπροστά. Σου δείχνουν ότι. Σταμάτα λίγο, ρε. Δείχνουν ότι έχουν πρόβλημα τεράστιο φυσική κατάσταση οι τρεις μπροστινοί. Ήλιτς, Μπαργκάν και Ντούνις, όχι. Όχι. Η συγκεκριμένη, όχι. Η μπροστινή, όχι. Ότι... Όλοι από εκεί και πίσω. Όλοι. Από εκεί και πίσω. Άπαντες. Ναι. Από εκεί και πίσω έχει ένα γεροκομείο που είναι εκεί στην κάτω τούμπα που λέγεται ναι. Χαρίσιο. Το, ναι. Το Χαρίσιο γεροκομείο. Στα μνήματα κοντά. Είναι για να του πάρει εκεί και μετά του στείλει στα μνήματα. Αυτού του έφερε ο Καρυπίδης. Αυτού του έφερε ο Καρυπίδης και α αφήσει τι λακαμίε ο γυμναστή του Άρη τη φυσική κατάσταση γιατί αυτό η ίδια ομάδα. Πόσο καιρό είναι ο Καρύδας εδώ? Πόσο καιρό έχει πάει? Πόσο είναι, δύο εβδομάδες, τρεις εβδομάδες. Τρεις εβδομάδες. Από την τέταρτη, πέμπτη εβδομάδα ο Άρης πρέπει να τρέχει καλύτερα. Να δω πώς θα τρέχει σε 15-20 μέρες ο Τάτος, ο Ρόβας. Αυτό θα το δούμε τώρα. Γκαρσία. Τώρα Βασίλη, κάτσε τώρα να το πω. Ναι, πω. Πες το. Τζόρνταν, πόσο κολλητός τον Αναστόπουλο είναι? Έκανε λάθος με τον Αναστόπουλο. Εγώ τον έλεγα. Καθόλου λάθος δεν έκανε. Έκανε μεγάλο λάθος. Εμένα με πιάσε προπονητή στη Βέρεια. Πρόσεξε να δει. Φίλο του Καρίδα. Ο Καρίδα είναι ο Νικολάκης από τη Βέρεια. Και μου λέει Τζόρνταν πριν 10 μέρες, αυτό 12 μέρες. Μου λέει Τζόρνταν, έλα να σου πω κάτι για να ξέρεις. Ναι. Ο Νικολάκης ο Καρίδας μου είπε ότι οι παίκτες του Άρη όλοι είναι υπέρβαροι. Και έχουν πρόβλημα με τη φυσική κατάσταση και κάναν αυτά και αυτά και αυτά και λοιπά. Παίρνω λοιπόν το διευθυντή μου που λέει ο Μάριος και του λέω αυτό και αυτό. Και μετά από 2 μέρες τη βγάζει ο διευθυντής μου, τον εργοφύσιο δεν ξέρω ποιον είναι εκεί πέρα να πούμε για να πει τι έγινε με τη φυσική κατάσταση λοιπόν. Αγύμναστη ομάδα και φάνηκε για ακόμα μια φορά και σήμερα που είδα εγώ και τον Πάο και τον Άρη. Σε δύο τηλεοράσεις τα βλέπα λοιπόν αυτά και το είδα. Δηλαδή, έχει πρόβλημα φυσική κατάσταση. Δηλαδή αυτή την ομάδα, αν την πάρει ο διευθυντής, ας πούμε.